Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος Σιμών. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας και με τη βοήθεια του Θεού σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ιερά Αναγνώσματα, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, της Κυριακής των Μυροφόρων. Μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, μία ανακεφαλαίωση θα λέγαμε της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής, του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, καθότι οι μυροφόρες γυναίκες ήσαν οι αυτόπτες και αψευδείς μάρτυρες της Αναστάσεως, καθότι ήσαν οι πρώτες που είδαν την Ανάσταση. Όπως επίσης και ο Ιωσήφ, ο Αποαρημαθέας, ο Ευσχήμων και ο Νικόδημος, οι οποίοι εορτάζουν κι αυτοί, και αυτοί αποτελούν αυτόπτες και αψευδείς μάρτυρες του θανάτου και της ταφής του Κυρίου. Η ταφή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού είναι τα πιο βασικά σημεία της πίστεώς μας. Πρώτα με τη βοήθεια του Χριστού μας θα μελετήσουμε τον Ιερό Απόστολο της Κυριακής από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο έκτο, στίχοι 1 έως 7. Εν τες ημέρες εκείνες, πληθυνόντων των μαθητών, εγένετο γονγισμός των ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παραθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Προσκαλεσάμενοι δε οι δώδεκα το πλήθος των μαθητών, ήπων. Ουκαρεστόν εστίν ημάς εγκαταλείψαντας των λόγων του Θεού, διακονήν τραπέζες. Επισκέψας Θεούν αδελφοί, άνδρας εξιμών, μαρτυρουμένους επτά, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρίας ταύτης. Ημείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν και ήρεσεν ο λόγος ενώπιον παντός του πλήθους, και εξελέξαντο στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως και πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχωρον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον προσήλιτον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτοί στα σχήρας και ο λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών εν τη Ιερουσαλήμ σφόδρα. Πολίστε όχλος των ιερέων, υπήκουον τη πίστη. Όμορφες, τρισεύγενες και ακλειδόνιστες αγαπητοί αδελφοί, οι πρώτες ημέρες της νεοθεμελίω της Εκκλησίας του Χριστού. Στις ψυχές βασιλεύει η αγάπη, η ταπείνωση, η αγνότητα και η ειλικρίνεια. Όλους τους θερμαίνει η καλοσύνη και τους ενώνει η ομόνια. Οι Άγιοι του Χριστού Απόστολοι δεν είχαν διασπαρεί ακόμη σε διάφορες χώρες για να κηρύξουν εκεί το Ευαγγέλιο. Ήσαν ακόμη όλοι στα Ιεροσόλυμα και κήρυταν μόνο στους συμπατριώτες τους, τους Ιουδαίους. Όσο μάλιστα περνούσε ο καιρός, τόσο και περισσότεροι πίστευαν στον Χριστό. Από τους Ιουδαίους αυτούς, οι περισσότεροι είχαν γεννηθεί και ζούσαν νομίμως στην Ιερουσαλήμ και γενικά στην Παλαιστίνη. Υπήρχαν όμως και μερικοί Ιουδαίοι που είχαν γεννηθεί σε άλλες χώρες, διότι οι γονείς τους είχαν ταξιδέψει και εργάζονταν σε αυτές. Κατόπιν όμως συνέβη αυτοί να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Εκεί όμως που είχαν γεννηθεί, ομιλείτο η ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν παγκόσμια γλώσσα εκείνη την εποχή, και αυτήν έμαθαν να μιλούν. Και τώρα που είχαν επαναπατηριστεί στην Ιουδαία, επειδή δεν γνώριζαν την εβραϊκή γλώσσα, εξακολουθούσαν να μιλούν ελληνικά. Αυτοί ονομάζονταν ελληνιστές Ιουδαίοι. Οι ντόπιοι όμως Ιουδαίοι που μιλούσαν εβραϊκά, λέγονταν Εβραίοι. Συνεπώς οι Ιουδαίοι ήταν και οι Ελληνιστές και οι Εβραίοι, με την μόνη διαφορά ότι οι Ελληνιστές Ιουδαίοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, ενώ αυτοί που γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη ομιλούσαν την εβραϊκή. Δυστυχώς όμως μεταξύ των Ελληνιστών και των ντόπιων Ιουδαίων, άρχισαν να δημιουργούνται δυσαρέσκειε και να διατυπώνονται παράπονα. Αιτία αυτών των γονγκισμών ήταν το ότι οι χείρε των ελληνιστών Ιουδαίων δεν βοηθούνταν εξίσου με τις χείρε των ντόπιων Ιουδαίων. Έδιναν δηλαδή περισσότερα βοηθήματα και ελεημοσύνες στις χείρε των ντόπιων και λιγότερα στις χείρε των ελληνιστών έμαθαν τα παράπονα αυτά οι Άγιοι Απόστολοι και αμέσως ανέλαβαν να τακτοποιήσουν το θέμα. Δεν έπρεπε μεταξύ των χριστιανών να υπάρχουν παράπονα και να ψυχραίνεται η αγάπη τους. Συγκέντρωσαν λοιπόν τους χριστιανούς και τους είπαν «Δεν μας φαίνεται καλό να αφήσουμε εμείς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και να φροντίζουμε για τα τραπέζια» για την καθημερινή διανομή των βοηθημάτων και την ετοιμασία των φαγητών. Εξετάστε λοιπόν αδελφοί με πολύ προσοχή και εκλέξτε από εσάς τους ιδίους επτά άνδρες για τους οποίους όλοι να συμφωνείτε ότι είναι ενάρετοι και γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και ότι έχουν πολλή σύνεση και διάκριση. Αυτού τους επτά που θα εκλέξετε εσείς θα τους εγκρίνουμε και θα τους εγκαταστήσουμε στο αναγκαίο αυτό έργο. Έτσι θα απαλλαγούμε εμείς από αυτές τις φροντίδες και θα αφοσιωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο έργο της προσευχής, της λατρείας και στο κήρυγμα του Θείου Λόγου. Σαφώς, αγαπητοί μου ακροατές, η υπηρεσία των αδελφών είναι σπουδαίο και αναγκαίο έργο. Όμως οι Άγιοι Απόστολοι είχαν το έργο να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Ο καθένας δηλαδή μέσα στην αρχαία εκκλησία είχε την αποστολή του. Η θεοφώτιστη αυτή πρόταση των Αγίων Αποστόλων άρεσε και έγινε αποδεκτή από τον πιστό λαό. Και ο λαός εξέλεξε τους επτά διακόνους. Οι επτά διάκονοι που εξελέγησαν για αυτό το έργο ήσαν οι εξής. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, που ήταν γεμάτος από πίστη στο Χριστό και από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος Άγιος Στέφανος μετά από λίγο μαρτύρησε διαλυθοβολισμό λόγω της πίστης του στο Χριστό. Άλλοι διάκονοι ήσαν ο Φίλιππος, ο Πρόχορος, ο Νικάνορ, ο Τίμων, ο Παρμενάς και ο Νικόλαος από την Αντιόχεια. Αυτός στην αρχή ήταν η δολολάτρη. Έπειτα όμως προσελκύστηκε στην Ιουδαϊκή θρησκεία και έπειτα πίστεψε στο Χριστό. Αυτούς τους επτά άνδρες τους παρουσίασαν στους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι προσευχήθηκαν για αυτούς και τους χειροτώνησαν ώστε να μεταδοθεί σε αυτούς η Θεία Χάρη, η οποία θα τους ήταν αναγκαία για το έργο που προορίζονταν. Γιατί αυτοί οι επτά διάκονοι, εκτός από τις υλικέ τροφές, έδιναν και πνευματική τροφή στον λαό. Έτσι με τον τρόπο αυτό, απαλάχθηκαν οι Απόστολοι από τις φροντίδες της διανομής των βοηθημάτων και δόθηκαν εξ ολοκλήρου στο κήρυγμα του Θείου Λόγου το αποτέλεσμα δεν άργησε να φανεί. Εκείνοι που πίστευαν γίνονταν όλο και περισσότεροι. Όχι μόνο απλοί άνθρωποι αλλά και πλήθος από τους ιερείς των Ιουδαίων πίστευαν και συμμορφώνονταν με όσα η χριστιανική πίστη διδάσκει. Ο σημερινός Απόστολος αγαπητοί μου αδελφοί παρότι φαίνεται ως μία απλή διήγηση των γεγονότων που συνέβησαν τότε στην πρώτη εκκλησία, εν τούτης όμως κρύβει πάρα πολλά νοήματα. Γενικώ ολόκληρη η Αγία Γραφή, αν κάποιος την μελετήσει με νηστεία, προσευχή και έχοντας επίγνωση ότι εκείνη την ώρα ομιλεί ο ίδιος ο Θεός, θα αντλήσει πάρα πολλά διαμάτια από αυτό το απέραντο χρυσορυχείο της Αγίας Γραφής, ρήματα ζωής αιωνίου. Και σύμφωνα με τα λόγια της Αγίας Γραφής, θα πρέπει να κανονίζουμε κι εμείς τη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε αρεστοί ενώπιον του Θεού. Τι μας διδάσκει λοιπόν ο σημερινός Απόστολος. Μας διδάσκει ότι ο γονγισμός είναι μεγάλη αμαρτία ενώπιον του Θεού. Συχνά οι άνθρωποι με ψημιρούν, παραπονιούνται, γκρινιάζουν και δυσανασχετούν. Κάποιες αναποδιές τους αναστατώνουν. Πότε κάποια απροσδόκητη ασθένεια, πότε ένα οικονομικό αδιέξοδο, πότε μια ανεπιθύμητη κατάσταση και με κάθε ευκαιρία οι γονγκιστές θα ανοίξουν το στόμα τους για να ξεσπάσουν σε παράπονα και στο τέλος από τον πολύ ο άνθρωπος καταντά ψυχονευρωτικός, αγαπητοί αδελφοί. Η πιο τραγική μορφή γογισμού είναι η αχαριστία προς το Θεό. Τους γογγιστές τους χαρακτηρίζει η ολιγοπιστία. Εύκολα λισμονούν τις τόσες ευεργεσίες του Θεού και μεμψιμυρούν και παραπονιούνται και έτσι καταντούν βλάσφημοι. Ο γονγισμός είναι αρρώστια της ψυχής και πρέπει να προφυλαχθούμε. Να ερευνήσουμε και εμείς τον εαυτό μας, μήπως έχουμε γίνει με μυρί και γονγιστές. Μας λείπει πολλές φορές η αυτογνωσία, η οποία μας οδηγεί στην επίγνωση των ασφαλμάτων μας και των αμαρτημάτων μας. Άθελά μας, η γκρίνια μας παρασύρει σε μια κατάσταση άσχημη και ανεπιθύμητη και θολώνει το μυαλό μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι σπλαχνικός πατέρας και πάντοτε μας βλέπει και μας στέλνει όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Εάν ζητάμε κάτι το οποίο θα μας βλάψει πνευματικά, ο Θεός δεν θα μας το δώσει. Ο άνθρωπος όμως που προσπαθεί και ζει κατά Χριστόν, αναγνωρίζει και εκτιμά τα θεία δώρα και είναι γεμάτος πίστη και αισιοδοξία, αρκείται δηλαδή σε αυτά τα οποία έχει. Γι' αυτό να ευχαριστούμε το Θεό για αυτά που έχουμε, αλλά και για αυτά που δεν έχουμε, γιατί αυτά τα οποία δεν τα έχουμε, για κάποιο λόγο ο Θεός δεν μας τα δίνει. Όπως επίσης να προσπαθήσουμε να μην γονγκίζουμε λόγω του σταυρού των θλίψεων. Είναι ανθρώπινο κάποιες φορές να μας διακατέχει ένα «γιατί Θεέ μου σε μένα», «για ποιο λόγο να πάθω αυτά που έπαθα». Αυτά όμως σκεφτείτε αγαπητοί αδελφοί, αυτές όλες οι θλίψεις οι οποίες αποσκοπούν στην πνευματική μας ολοκλήρωση έχουν να κάνουν με το έργο της σωτηρίας μας. Τα επιτρέπει ο Θεός και να θυμόμαστε πάντοτε ότι τον Σταυρό που μας έδωσε ο Θεός στον καθένα μας, τον έχει ζυγίσει και τον έχει κόψει, θα λέγαμε, στα μέτρα μας. Όσο μπορούμε να αντέξουμε, όχι παραπάνω, γνωρίζει ο Θεός. Να καθαρίσουμε όσο μπορούμε με μετάνοια τη σκέψη μας και την ψυχή μας. Να προσπαθήσουμε να μην παραπονιόμαστε και να μην γονγίζουμε κατά του Θεού. Στις τριανταφυλιές να μην βλέπουμε μόνο τα αγάθια αλλά να χαιρόμαστε τα μοσχομυριστά τριαντάφυλλα. Σαν οριβάτες αυτής της ζωής που είμαστε, να μην βαριγκωμούμε για την ανηφοριά, αλλά να προχωρούμε κοιτάζοντας πάντα ψηλά και η θέα θα μας αποζημιώσει. Και ποια είναι αυτή η θέα, ο παράδεισος. Και έτσι θα εξουδετερώσει με την κρίνια, κοιτάζοντας πάντα ψηλά, κοιτάζοντας προς τον Θεό. Στην συνέχεια της εκπομπής μας, θα προχωρήσουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Η περικοπή μας είναι από το καταμάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, στίχη 43 έως 47 και συνεχίζει στο κεφάλαιο 16, στίχη 1 έως 8. Ξεκινάει από την Μεγάλη Παρασκευή, από την αποκαθήλωση του Χριστού μέχρι την Ανάσταση. Έχουμε δηλαδή μία ανακεφαλαίωση και μία υπενθύμηση του κοσμοσωτηρίου γεγονότος της Αναστάσεως. Ας δούμε το πρωτότυπο κείμενο. Το καιρό εκείνο. ελθόν Ιωσήφ ο Αποαριμαθέας, ευσχήμων βουλευτής. Ως και αυτός είναι προσδεχόμενος την βασιλεία του Θεού. Τολμήσας εισήλθε προς πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε πιλάτος εθαύμασεν ή διτέθνικε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίωνα, επιρώτησεν αυτόν ή πάλε απέθανε. Και γνούς από του κεντηρίωνος, εδωρίσατο το σώμα το Ιωσήφ. Και αγοράσας συνδόνα και καθελών αυτών ενήλισε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας. Και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Ιδέ Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ωσή εθεώρουν που τίθεται. Και διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, η να ελθούσε αλήψωσιν αυτών. Και λίαν πρωί της μιάς Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου, και έλεγον προς εαυτάς, «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψα σε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος, ειν γαρ μέγας σφόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείον, είδον νεανίσκων καθήμενον εν της δεξιής, περιβεβλημένον στο λιν λευκήν και εξεθαμβήθησαν». Ο δε λέγει αυτέ, μη εκθαμβίστε, οι ισουν ζητείτε των ναζαρινών των Εσταυρωμένων, η Γέρθη, ού και Όδε, είδε ο τόπο όπου έθηκαν αυτών. Αλλιπάγεται είπατε τις μαθητέ αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μάς μα την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε καθώ είπεν η και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή ουδέν είπον, εφοβούντο γάρ. Ένα μέρος από τα συνταρακτικά γεγονότα δύο μεγάλων ημερών μας διηγείται, αγαπητοί αδελφοί, το σημερινό Ευαγγέλιο. Πρώτον, την Σταύρωση και τον Θάνατο του Κυρίου μας, την Μεγάλη Παρασκευή, και δεύτερον, την Λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως, την Κυριακή του Πάσχα. Ο Κύριος μας είχε πεθάνει επάνω στον Σταυρό. Είχε παραδώσει αυτεξουσίως το πνεύμα Του στα χέρια του Επουρανίου Θεού και Πατρός. Οι γνωστοί μαθητές και οι φίλοι Του είχαν όλοι διασκορπιστεί. Κάτω από τον Σταυρό στεκόταν η υπεραγία Θεοτόκος μαζί με τον ηγαπημένο μαθητή του Ιησού, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, καθώς και κάποιες γυναίκες, οι οποίες και αυτές ακολουθούσαν τον Χριστό. Το Πανάγιο Σώμα του Θεανθρώπου νεκρό κρεμόταν επάνω στον Σταυρό. Εκεί λοιπόν θα έμενε. Ποιος θα φρόντιζε για την ταφή. Στην κρίσιμη αυτή περίσταση παρουσιάζεται ένας άγνωστος και κρυφός έως τότε μαθητής, ο Ιωσήφ που καταγόταν από την πόλη Αριμαθέα. Αυτός ήταν βουλευτής, σεβαστό και επίσημο μέλος του συνεδρίου, του ανωτάτου δηλαδή Ιουδαϊκού Δικαστηρίου. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει και αυτός στο κήρυγμα του Ιησού και περίμενε να έλθει η Βασιλεία του Θεού την οποία κήρυτε ο Ιησούς. Όταν λοιπόν πέθανε ο Κύριος, ο Ιωσήφ πήρε την γενναία απόφαση και, τολμήσας, με τόλμη και θάρρος, παρουσιάστηκε στον πόντιο Πιλάτο και του ζήτησε να λάβει το σώμα του Ιησού για να του αποδώσει τις οφειλόμενες τιμές και να το ενταφιάσει. Μαζί του είχε έλθει και ο Νικόδημος, άνθρωπος ευλαβής ο οποίος είχε επισκεφθεί νύχτα τον Ιησού και συνομίλησαν. Ο Πιλάτος θεώρησε παράδοξο το να έχει πεθάνει τόσο γρήγορα ο Ιησούς. Ο Χριστός μας, όπως είπαμε, σταυρώθηκε την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι και στις 3 παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο πήγαν στον Πιλάτο «Οψίας δε γενομένης» λέει το Ευαγγέλιο. Λίγο πριν δηλαδή πέσει ο ήλιος. Ήταν απόγευμα γύρω στις έξι το απόγευμα. Όσοι σταυρώνονταν μπορούσαν να αντέξουν πάνω στο σταυρό ακόμη έως και μία εβδομάδα. Γι' αυτό και ο Πιλάτος θεώρησε παράδοξο το να έχει πεθάνει τόσο γρήγορα ο Ιησούς. Κάλεσε λοιπόν τον εκατόνταρχο, τον Ρωμαίο δηλαδή αξιωματικό ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτών που παρακολουθούσαν και επόπτευαν τη Σταύρωση και τον ρώτησε εάν είχε ώρα που πέθανε ο Ιησούς. Όταν βεβαιώθηκε γι' αυτό ο Πιλάτος, χάρισε στον Ιωσήφ το σώμα του Κυρίου. Τότε ο Ιωσήφ σπέβδει και αγοράζει ένα καινούριο σεντόνι, αμεταχείριστο. Με ευλάβεια και πολλή συγκίνηση οι δύο μαθητές, ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο, κατεβάζουν από τον Σταυρό το Πανάγιο Σώμα του Λυτρωτού, το τυλίγουν με το σεντόνι και το τοποθετούν σε μνημείο, το οποίο ήταν σκαλισμένο μέσα σε ένα βράχο εκεί κοντά και στο οποίο δεν είχε ταφεί κανένας άλλος προηγουμένος. Όπως λέει και η Ιερά Υμνολογία της Εκκλησίας μας, ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών, το άχραντόν σου σώμα, συνδώνει καθαρά η και αρώμασή, εν μνήματι κενό κυδεύσας απέθετο. Και για να κλείσει ο τάφος, κύλησαν και έβαλαν στην είσοδο του μνημείου έναν μεγάλο λίθο. Εκεί κοντά ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσή οι οποίες παρατηρούσαν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον που τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου. Η Μαρία η Μαγδαληνή γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν. Ήταν αυτή η γυναίκα που της είχε βγάλει ο Χριστός 7 δαιμόνια. Δεν ήταν αμαρτωλή όμως. Και από ευγνωμοσύνη ακολουθούσε το Χριστό και επειδή ήταν κάπως εύπορη οικονομικά, διακονούσε το Χριστό και τους Αποστόλους από τα υπάρχοντά της τους εξασφάλιζε δηλαδή τα προστοζήν. Η Μαρία του Ιωσή ποια είναι. Είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Όπως και Μαρία Ιακώβου είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί ο Ιωσής και ο Ιάκωβος ήταν δύο από τους Ιούς του Ιωσήφ του Μνήστορος. Και όπως είπαμε, οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν την πρώτη εμφάνιση του Χριστού στην μητέρα του, για να μην δημιουργηθεί κάποια αμφιβολία για την Ανάσταση του Χριστού λόγω της οικειότητας προς την μητέρα. Η υπεραγία Θεοτόκος λοιπόν με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή καθόντουσαν απέναντι από τον τάφο του Χριστού και παρατηρούσαν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον που τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου. Όλα αυτά έγιναν το διληνό της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι να δύσει ο ήλιος, διότι μετά από την δύση του ηλίου άρχιζε η επίσημη ημέρα του Σαββάτου. Το Μέγα Σάββατο, όπως γνωρίζουμε, επήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτο και του είπαν να ασφαλιστεί ο τάφος, μήπως και έρθουν οι μαθητές του την νύχτα και κλέψουν το σώμα και πούν ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ο Πιλάτος του είπε έχετε κουστοδίαν, υπάγεται να ασφαλίσετε τον τάφο όπως εσείς γνωρίζετε. Και καταπάτησαν έτσι την αργία του Σαββάτου που όριζε ότι δεν έπρεπε να κάνουν τίποτε οι Ιουδαίοι. Η ημέρα εκείνη του Μεγάλου Σαββάτου πέρασε χωρίς να κάνουν τίποτε οι Άγιες Μυροφόρες, διότι το απαγόρευε ο νόμος του Θεού. Το απόγευμα όμως του Μεγάλου Σαββάτου, όταν έληξε η αργία, οι ευλαβείς μυροφόρες γυναίκες, δηλαδή η υπεραγία Θεοτόκος, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Σαλόμη, αγόρασαν αρώματα για να έλθουν την άλλη ημέρα το πρωί στον τάφο και να αλείψουν με αυτά το σώμα του Ιησού. Πολύ πρωί λοιπόν την επομένη ημέρα, που ήταν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, η Κυριακή, ξεκίνησαν οι μυροφόρες για το μνημείο, μόλις ο ήλιος άρχιζε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι. Όλες όμως ήσαν ανήσυχες και έλεγαν «Ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο από την είσοδο του μνημείου» και αυτό δεν ήταν εύκολο γιατί ο λίθος ήταν πολύ μεγάλος και όλες μαζί δεν θα μπορούσαν να τον μετακινήσουν. Αλλά τι έκπληξη δοκιμάζουν όταν σηκώνουν τα μάτια τους και βλέπουν ότι ο λίθος είχε μετακινηθεί μακριά από το μνημείο, το οποίο ήταν πια ανοιχτό. Οι ευλαβείς μαθήτριες δεν διστάζουν. Προχωρούν και μπαίνουν στο μνημείο. Αλλά εκεί άλλη έκπληξη τις περιμένει. Βλέπουν έναν νέο με κατάλευκη ενδυμασία να κάθεται στο δεξιό μέρος του μνημείου. Απορία και φόβος κυρίευσε την ψυχή τους, αλλά αμέσω ακούν από το στόμα του Αγγέλου, διότι Άγγελος ήταν ο λευκοντημένος εκείνος νέος και ακούν τον πιο χαρμόσυνο λόγο. «Μη εκθαμβίστε, δηλαδή μην εκπλήτεστε και μην φοβάστε. Γνωρίζω πολύ καλά γιατί ήρθατε εδώ. Ζητείτε τον Ιησού τον Ναζαρινών τον Εσταυρωμένον. Βλέπετε, ο άγγελος τονίζει τον Ιησού, τον Εσταυρωμένο. Τονίζει την Σταύρωση. Γιατί? Γιατί ο Σταυρός είναι το σύμβολο και το τρόπεο της νίκης του Χριστού κατά του διαβόλου και κατά του θανάτου. Διότι ο Χριστός, δια του Σταυρού, κατήργησε τον θάνατο και τον άδειο. Δεν είναι όμως πλέον εδώ ο Ιησούς, τους λέει ο άγγελος, δείτε το μέρος που τον είχαν βάλει, είναι άδειο. Πηγαίνετε λοιπόν στους μαθητές του και ιδιαιτέρως στον Πέτρο και ειδοποιήστε τους ότι ο Χριστός ανέστη και πηγαίνει πρωτύτερα αυτός στην Γαλιλαία. Εκεί θα τον δουν όπως τους είχε πει πρωτού σταυρωθεί όταν άκουσαν τα λόγια αυτά οι μυροφόρες από τον Άγγελο, βγήκαν από το μνημείο και έφυγαν. Τις είχε καταλάβει τρόμος και απορία μεγάλη και δεν είπαν τίποτε σε κανέναν περαστικό που συνάντησαν στον δρόμο, διότι φοβούνταν. «Ω, οι μυροφόρες γυναίκες! Πήγαν στο μνημείο του Ιησού» με την σκέψη ότι θα έβλεπαν νεκρό το σώμα και ότι θα το άλυφαν με τα πολύτιμα αρώματα που αγόρασαν. Πόσο όμως διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Ο τάφος βρέθηκε ανοιχτός. Το σώμα δεν ήταν εκεί. Ο Χριστός αναστήθηκε. Η λύπη των μυροφόρων γυναικών μεταστράφηκε σε χαρά και δέχονται προς μεγάλη τους τιμή και ικανοποίηση την εντολή από τον άγγελο να μεταφέρουν αυτό το αναστάσιμο άγγελμα στους μαθητές. Ας αξιώνει και εμάς ο Κύριος να μεταδίδουμε στους αδελφούς μας την παρηγοριά και την γλυκιά ελπίδα που χαρίζει στον άνθρωπο η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου. Και τώρα αγαπητοί μου αδελφοί, θα σταθούμε σε τρία βασικά σημεία, τα οποία εκτός των άλλων μας διδάσκει η σημερινή περικοπή. Πρώτον, οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε φόβο και δηλία. Δεύτερον, η ανδρεία που δίνει ο Χριστός στους πιστούς του είναι ακαταμάχητη. Και τρίτον, η εξύψωση της γυναίκας. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή δείτε τον Ιωσήφ τον από και τον Νικόδημο. Τους συντάραξε το δράμα του Γολγοθά. Τους συγκλώνησε βαθύτατα το φρικτό έγκλημα το οποίο από κοινού το παράνομο συνέδριο και ο λαός είχαν διαπράξει εναντίον του αθώου η Ιησού. Η συνείδησή τους εξηγέρθη όταν είδαν σταυρωμένο τον διδάσκαλο και αυτοί οι εντοκρυπτό μαθητέ οι οποίοι όταν ζούσε ο διδάσκαλος και κήρυτε και θαυματουργούσε, είχαν μία δειλία και δεν τολμούσαν φανερά να τον πλησιάσουν, τώρα που είδαν τον θρίαμβο των εχθρών του, αναθάρισαν. Δεν είχαν προηγουμένως το σθένος, ως αξιωματούχοι που ήσαν, βουλευτής ο Ιωσήφ, επίσημος διδάσκαλος του Ισραήλ ο Νικόδημος, μέλη του Συνεδρίου και οι δεν μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν. Έκαναν ό,τι μπόρεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να ματαιώσουν την απόφαση της καταδίκης κατά του Κυρίου. Αλλά μπροστά στο φρικτό αυτό θέαμα του κρεμασμένου επάνω στο σταυρό Ιησού, απέβαλαν κάθε φόβο. Και ειδού ο Ιωσήφ τολμήσας εισήλθε προς πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο Νικόδημος έσπευσε και αγόρασε πολυτιμότατο μύρο Σμύρνας και Αλόης, 100 λίτρα, 30 δηλαδή και παραπάνω κιλά, με τα οποία άλυψαν το άχραντο σώμα του Ιησού και ύστερα το απέθεσαν με ευλάβεια στον νέο αχρησιμοποίητο τάφο που υπήρχε εκεί κοντά, στον κήπο του Αγίου Ιωσήφ του Αρημαθέας. Ας κάνουν τώρα ό,τι θέλουν οι σύνεδροι εναντίον τους. Ας τους οδηγήσουν υπόδικους ενώπιον του παρανόμου συνεδρίου. Ας τους αφαιρέσουν τα αξιώματα και ας τους κηρύξουν από συναγώγους. Δεν ήταν όμως λιγότερο αξιόλογο και το θάρρος το οποίο επέδειξαν οι μυροφόρες γυναίκες. Έδειξαν θάρρος, ανδρεία και δύναμη την οποία δεν έδειξαν οι καταπτωημένοι και κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων μαθητέ. Έδειξαν πολύ περισσότερη ανδριοσύνη από τους άνδρες οι μυροφόρες γυναίκες. Γιατί, γιατί αγαπούσαν τον διδάσκαλο και όπως λέει ο θεολόγος Ιωάννης, η τελεία αγάπη έξω βαλεί των φόβων. Όποιος αγαπάει δηλαδή τον Χριστό, «Δεν φοβάται τίποτε απολύτως». Οι μυροφόρες είχαν παρακολουθήσει τα του ενταφιασμού, είχαν δει που είχε τοποθετηθεί το σώμα του διδασκάλου και το απόγευμα του Σαββάτου, προτού δύσει ο ήλιος, έσπευσαν στα μυροπολία και αγόρασαν αρώματα και τα ετοίμασαν για να αλείψουν με αυτά το άχραντο σώμα του διδασκάλου αμέσως κατά την επομένη ημέραν Κυριακή του Πάσχα. Και λίαν πρωί της μιας των Σαββάτων, όταν δηλαδή γλυκοχάραζε η Κυριακή, ξεκίνησαν για το μνημείο, φέρνοντας τα μοίρα και τα δάκρυά τους. Έραναν μοίρα με τα δακρύων, επί το μνήμα σου γυναίκε, και επλήσθη χαράς το στόμα αυτών, εν το ανέστη ο Κύριος. Δεν της εμπόδισε το πυκνό σκοτάδι, δεν της εμπόδισε η κουστοδία του πιλάτου, δεν της αποθάρρυνε ακόμη ούτε ο βαρύς λύθος, τον οποίον οι υπηρέτε του Ιωσήφ είχαν κυλήσει επάνω στο στόμιο του τάφου και τον οποίον όλες μαζί δεν είχαν την δύναμη να μετακινήσουν. Διδακτικό παράδειγμα Ανδρείας και Τόλμης, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες. Το θάρρος τους για την επιτέλεση του ιερού έργου της πίστεως και της αγάπης τους προς τον διδάσκαλο προβάλλεται διαμέσου των αιώνων για να εμπνέει και να ενθαρρύνει αναρρύθμιτα πλήθη ευσεβών, ανδρών και γυναικών. Το παράδειγμα τους όμως προβάλλεται και σε εμάς, τους σημερινούς χριστιανούς, οι οποίοι, όχι σπανίως, προφασιζόμενοι προφάσει εναμαρτίες, διστάζουμε, διλιάζουμε και πολλές φορές δείχνουμε και ατολμία στο να επιτελέσουμε το καθήκον μας, δηλαδή την ομολογία και διακήρυξη της πίστεώς μας όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Δεν πρέπει όμως να φοβόμαστε. Αν και κρατεούσθε, λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Φωνάζει ο Απόστολος Παύλος εκ Πνεύματος Αγίου για να ανταπεξέλθετε νικηφόρα εναντίον του πονηρού και των πονηρών. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά ανδρίας και δυνάμεως. Κανένας στον κόσμο αυτό δεν είναι ανδριότερος και ηρωικότερος από τον αληθινό χριστιανό, ο οποίος πλημμυρίζει από φλογερή πίστη, από θερμή αγάπη και από ιερό δέος. Κοντά μας συμπαραστέκει παντοδύναμος και ακατανίκητος σύμμαχος, ο Θεός. Με την δύναμη λοιπόν και το φωτισμό εκείνου, κάθε τι καλό μπορούμε να επιτύχουμε σε κάθε τίμιο αγώνα μας να θριαμβεύσουμε. Πόσο διαφορετική θα ήταν οι όψει μας και η ζωή της κοινωνίας γενικότερα, εάν οι χριστιανοί προχωρούσαμε με θάρρος στην εκπλήρωση του καθήκοντός μας. Και επίσης αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος μας εξήψωσε την γυναίκα σε υπέρτατο βαθμό. Μέχρι τότε η γυναίκα Εθεωρεί το κατώτερη από τον άνδρα σε όλες τις κοινωνίες, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, με εξαίρεση την αρχαία Σπάρτη. Ο Χριστός όμως τι είπε «Ου κένει Ιουδαίος και Έλλην, Ούτε είναι Άρσεν και ελλην ούτε είναι αρσεν και θηλη Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Είτε κάποιος είναι Ιουδαίος, είτε Έλληνας, είτε από πουδήποτε αλλού. Είτε είναι άνδρας ή γυναίκα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Πάντες γάρι μης εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Όλοι εσείς είστε το ίδιο ενώπιον του Ιησού Χριστού. Η αφοσίωση που έδειξαν οι μυροφόρες γυναίκες προς τον Χριστό βραβεύτηκε. Πρώτες αυτές πληροφορήθηκαν από τον Άγγελο την Ανάσταση. Πρώτες αυτές είδαν τον Αναστάντα Κύριο και γέμισε από χαρά η καρδιά τους. Συνάντησαν τον Αναστάντα Χριστό που τους είπε «Χαίρετε». Και λέει ο Ιερός Χριστόστομος «Έπρεπε πράγματι το φίλο που πρώτο άκουσε με πόνους θα γεννά τα τέχνα σου, αυτό το ίδιο το γυναικείο φίλο να ακούσει πρώτο και την χαρά της Αναστάσεως». πλησίασαν οι μυροφόρες τον Αναστάντα Χριστό και προσκύνησαν τα άχραντα πόδια του και αξιώθηκαν να φέρουν τα Ευαγγέλια της χαράς προς εκείνους που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Οι μυροφόρες δηλαδή έγιναν Απόστολοι του Χριστού για τους Αποστόλους του Χριστού, να ευαγγελιστούν στους Αποστόλους την Ανάσταση. Μεγάλη θέση λοιπόν και η τιμή στην οποία τις ανέβασε ο Κύριος. Και προτού να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ας πούμε και δύο λόγια για τις Άγιες Μυροφόρες και τους Αγίους Ιωσήφ και Νικόδημο. Αμέσως μετά από την Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού, ο Μεν Νικόδημος κηρύχθηκε από συνάγωγος τον έδιωξαν δηλαδή από την συναγωγή, επειδή δεν δεχόταν να συμφωνήσει με την γνώμη των Ιουδαίων κατά του Ιησού. Τον Ιωσήφ πάλι τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και τον έριξαν σε ένα βαθύ λάκο για να πεθάνει. Όμως άγγελος Κυρίου τον έβγαλε από εκεί και κατέφυγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Αρημαθέα. Και ενώ ακόμη ήταν δεμένος, του εμφανίστηκε ο Αναστάς Κύριος και έτσι βεβαιώθηκε μέσα του για την Ανάστασή του. Στην συνέχεια υπέφερε πολλά από τους Ιουδαίους. Δεν μπορούσε όμως να κρατήσει κλειστό το στόμα του για όσα γνώριζε εκ και για τα οποία είχε βεβαιωθεί. Γι' αυτό δίδασκε με παρησία τα περί της του Χριστού Αναστάσεως. Ο Νικόδημος, ο οποίος εκδιώχθηκε διαπαντός από την συναγωγή, είναι αυτός ο οποίος κατέγραψε λεπτομερώς τα σχετικά με τα πάθη του Κυρίου για την Ανάστασή Του. Αυτός σαν μέλος της συναγωγής γνώριζε και πολλές λεπτομέρειες από τα όσα συνέβησαν. Γι' αυτήν λοιπόν την αιτία, όπως είπαμε, επειδή δηλαδή ήσαν αυτόπτες και αψευδείς μάρτυρες της ταφής του Κυρίου, θεσπίστηκε να συνεορτάζονται με τις γυναίκες που είδαν την Ανάσταση του Κυρίου. Και τοποθετήθηκε η Κυριακή των Μυροφόρων αμέσως μετά από την βεβαίωση του Θωμά, από την Κυριακή του Θωμά δηλαδή, του οποίου η μαρτυρία είναι η πιο συνταρακτική. Γι' αυτό και εορτάστηκε την προηγούμενη Κυριακή. Οι μυροφόρες ήσαν πολλές, οι Ευαγγελιστές μας αναφέρουν τα ονόματα των πιο γνωστών και παραλείπουν αρκετά. Τα ονόματά τους λοιπόν ήταν τα εξής. Πρώτη από όλες, η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία έπασχε από επτά δαιμόνια και την είχε θεραπεύσει ο Χριστός. Μετά από την Ανάσταση πήγε στην Ρώμη, παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Τιβέριο και του ανέφερε τα σχετικά με την άδικη καταδίκη του Χριστού. Εκείνος τότε τιμώρησε με κακό θάνατο τον Πιλάτο και τους αρχιερείς που ήσαν υπεύθυνοι για την καταδίκη του Ιησού. Ύστερα πήγε στην Έφεσο και εκεί εκοιμήθη ειρηνικά και ετάφη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο. Το Άγιο Λείψανό της μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον σοφό αυτοκράτορα Λέοντα. Δεύτερη μυροφόρος ήταν η Σαλόμη, η οποία ήταν κόρη του δικαίου Ιωσήφ του Μνήστορος από την πρώτη γυναίκα του και άντρα της ήταν ο Ζεβεδαίος. Η Σαλόμη η δεν έχει ουδεμία σχέση με την Σαλόμη του Ηρώδου. Παιδιά της μυροφόρου Σαλόμης ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο αγαπημένο μαθητής. Τρίτη μυροφόρος ήταν η Ιωάννα, η σύζυγος του Χουζά που ήταν επίτροπος και οικονόμος της οικίας του βασιλέως Ηρώδου. Τέταρτη και πέμπτη μυροφόρος ήσαν η Μάρθα και η Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου. Έκτη ήταν η Μαρία του Κλοπά. Κλοπάς λένε μερικοί ότι ήταν ο Κλεόπας, ο μαθητής που πήγαινε στην κόμη Εμαούς μαζί με τον Απόστολο Λουκά όταν τους εμφανίστηκε ο Αναστάς Ιησούς. Έβδομη μυροφόρος ήταν η Σωσάνα. Ήσαν βέβαια και άλλες πολλές, όπως αναφέρει ο Λουκάς, οι οποίες διακονούσαν τον Χριστό και τους μαθητές από τα υπάρχοντά τους. Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος Σίμων.